προσευξόμεθα Φαρισαϊκός αδελφοί. Από σήμερα ανοίγει το Τριώδιο. Είναι ο προθάλαμος της Μεγάλης Σαρακοστής, η οποία είναι η κατεξοχήν περίοδος μετανοίας και αυτογνωσία. Μας καλεί σε αυτογνωσία, να μάθουμε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό τώρα στο Τριώδιο βάζει μια παραβολή ο Κύριος, που ακουμπάει στην καρδιά του θέματος, του θέματος της αυτογνωσίας. Η ζωή μας στη γη αυτή είναι μια πορεία, αγαπητοί αδελφοί, και η Εκκλησία έρχεται κοντά μας και μας παρηγορεί με τις διάφορες εορτές, με τα μυστήρια, για να μας ενισχύσει στον αγώνα των πνευματικών. Αλλά και ο διάβολος παραμένει δίπλα. Ενώ η προσευχή είναι μια μεγάλη αρετή και μας, η βασίλισσα των αρετών τη λένε οι πατέρες, και μας οδηγεί σε όλα τα αγαθά, δίπλα της είναι και ο διάβολος και παραμονεύει, και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει μη προσευξόμεθα φαρισαϊκός. Δηλαδή τώρα που θα αρχίσουμε να προσευχηθούμε, μη τυχόν και έρθει ο διάβολος και μας πιάσει και κάνουμε την προσευχή μας φαρισαϊκά, νομίζοντας δηλαδή όπως ο Φαρισαίος ότι ευαρεστούμε στον Κύριο με αυτά τα λόγια που είπε και ο Φαρισαίος και με τη διαβολή. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη πλάνη και η νίκη του Χιαφό. Για να εξετάσουμε τώρα και να δούμε τη μεγάλη αρετή της ταπείνωσης και τη μεγάλη κακία που έχει η υπερηφάνεια του Φαρισαίου, μπορούμε να δούμε με τα λόγια του Ευαγγελίου ακριβώς πόσο ωραία ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγήθηκε για τη στάση των δύο αυτών ανθρώπων. Όπως ενθυμίστε και από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Φαρισαίος πήγε και στάθηκε ιδιαίτερα, σταθείς καθεαυτό, μόνος, όχι κοντά σε άλλους. Και άρχισε από ευχαριστία. Θα μου πείτε, καλό είναι να ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά η ευχαριστία ήταν τόσο υπερήφανη, διότι δεν τον ευχαριστούσε που τον έσωσε, που τον οδηγεί κάθε μέρα ή που θα του χαρίσει τη βασιλεία. Ευχαριστώσει ότι ου κοιμή ως περιλυπή των ανθρώπων, αμέσως επίθεση εναντίον των άλλων. Ο Χριστός και οι Απόστολοι μέσα στα Ευαγγέλια ουδέποτε επετέθησαν εναντίον μαρτωλού. Ποτέ μα ποτέ. Ακόμη και την αμαρτωλόν τη γυναίκα που την επαυτοφόρο συνελήφθη μοιχευωμένη, ο Κύριος δεν της επετέθη καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν άφησε να τη λιθοβολήσουν και οι άλλοι. Γιατί τους κάλεσε εις αυτογνωσία και τους είπε όποιος είναι καθαρός, ας ρίξει πρώτος την πέτρα. Και όλοι φάνηκαν ότι ήταν αμαρτωλοί. Είχαν εκείνη την ώρα τη συνείδηση και έφυγαν. Και ο Κύριος της είπε, μη καίτε αμάρτημε, ούτε κι εγώ σε κατηγορώ. Αλλά από του νη, μη καίτε αμάρτημε. Δεν μπορούσε να ευλογήσει την πράξη. Ούτε οι Απόστολοι λοιπόν, ούτε ο Χριστός κατηγόρησε αμαρτωλούς. Το μόνο που το έκαναν αυτό ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και μάλιστα με μεγάλη αδικία, διότι αμέσως αυτή την πρόταση να σας πω, ούτε μη ως περιλυπή των ανθρώπων. Καλά, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη αδικία που μπορούσε να κάνει. Δεν έκανε καμία εξαίρεση. Όπως λέει παραδείγματος χάρη και αυτός ο Τελώνης, ο οποίος είναι πήξε και δείξε. Είναι αυτό προσευχή? Γι' αυτό δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σαν το ξύλο που θέλουμε να βάλουμε στη σκεπή και φαίνεται ωραίο εξωτερικά, αλλά μέσα το τρώει το σαράκι. Και είναι ψεύτικο, σαν τα μνήματα, όπως είπε ο Κύριος, που εξωτερικά φαίνονται ωραία και μέσα γέμουσι πάσης ακαθαρσίας. Και μάλιστα εκείνο το άλλο το ωραίο που λένε οι πατέρες, ότι μοιάζει με αυτόν που έχει πυρετό, αλλά κρυφό πυρετό.
Όχι σαν τον άλλο τον ασθενή που φαίνεται, κρύωσε και έχει ένα πυρετό. Ο γιατρός δεν ανησυχεί, αλλά ανησυχεί για τον άλλον που ενώ περπατάει και είναι καλά κτλ. Συνεχίζει να υπάρχουν τα δέκατα. Έτσι είναι και αυτή η αρρώστια του Φαρισαίου, η υπερηφάνεια δηλαδή. Ο καημένος ο Τελώνης λέει το Ευαγγέλιο ότι ούτε προχώρησε μπροστά στο ναό. Δεν πήγε μπροστά προς το Κύριο βήμα. Πίσω-πίσω. Δεν σήκωσε τα μάτια του ούτε να κοιτάξει τον ουρανό. Διότι σου λέει εγώ είμαι βρώμικος. Πώς να κοιτάξω τον καθαρό ουρανό που είναι ο τόπος του Θεού. Και χτυπούσε το στήθος. Γιατί εδώ είναι η καρδιά. Και από εδώ εξέρχονται, όπως είπε ο Κύριος, οι διαλογισμοί όλες οι κακές πράξεις και οι σκέψεις που περνάνε πρώτα από το φίλτρο της καρδιάς και γίνονται πράξη. Και ασφαλώς θα δάκρυζε κιόλας και το μόνο που έλεγε ο Θεός σιλά στη τιμή του αμαρτωλού. Απλούστατος ρεαλισμός. Φυσικότατα, όπως έλεγε ένας πατέρας. Εγώ ως άνθρωπος ήμαρτο, σύ ως Θεός συγχώρησε. Εκείνος το έλεγε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός σιλά στη τιμή του αμαρτωλού. Δηλαδή είμαι αμαρτωλός και συγχώρησέ με. Του έδειξε το ιστορικό της υγείας του. Τι είχε, ότι ήταν αμαρτωλός. Ο Φαρισαίος τα είχε κρύψει αυτά όλα. Και έλεγε τις αρετές του ότι από δεκατή, ότι δίνει το ένα δέκατο από τις πράξεις που έχει και ότι νηστεύει δύο φορές την εβδομάδα. Μα να τι να τις κάνω εγώ αυτές τις νηστείες και όπως λένε και οι πατέρες ακόμη περισσότερο προχωράνε. Τι να την κάνω τέτοια παρθενία όταν βρίζεις τους άλλους που πέφτουν στην αμαρτία. Μακάρι να σου να και εσύ καλύτερα έτσι, να έχεις τη συνέστηση και να γυρίσεις κάποτε να φύγεις από το χλιαρό και να γίνεις θερμός. Ενώ έτσι όπως είσαι με το χλιαρός, δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι έτσι είμαστε περισσότεροι, τα 90% και πλέον, είμαστε χλιαροί γιατί δεν μας έχει ταρακουνήσει αυτό το συνέστημα του τελώνη. Ο Θεός σιλά στη τίμη το αμαρτωλό. Μέσα μας βαθιά νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Δυστυχώς υπάρχει, είναι από προπατορικό αμάρτημα το κατάλοιπο. Νομίζουμε ότι κάτι είμαστε. Και λέει το Ευαγγέλιο ότι αυτός κατέβηκε δε δικαιωμένος, ενώ ο άλλος δεν συνεχωρεί. Ο άλλος συνέχεια κρατούσε μέσα του την ψευδέστηση ότι είναι κάτι και ότι όχι μόνο είναι κάτι, αλλά ήθελε να είναι και ο οδηγός των άλλων. Οι γραμματείς ήταν οι διδάσκαλοι του λαού. Φανταστείτε τώρα τι διδάσκαλος μπορεί να είναι αυτός ο οποίος αγνοεί τον εαυτό του, ότι είναι τυφλός. Δεν υπάρχει, λέει, μεγαλύτερα μανία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από το να αγνοεί κανείς τον εαυτό του. Και έτσι βλέπουμε στην ωραία αυτή παραπολή τη μικρή, ότι οι πράξεις που κάνουμε, οποιαδήποτε πράξη, δεν μας δικαιώνουν εάν δεν υπάρχει μία προϋπόθεση. Βλέπετε, ο άλλος έκανε αμαρτωλές πράξεις. Ο άλλος έκανε φαινομενικά καλές. Διότι έκανε ληστεία και έδινε και το ένα δέκατο λιμοσύνη. Ναι, αλλά τα παν σε αυτή την περίπτωση και του ενός και του άλλου, η πράξη μετριέται, όπως λένε οι πατέρες, από τη σχέση που έχει με τον Θεό. Παν τον το ενημί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Του Θεού μη ενεργούντος ενημί, παν το πρατώμενον ηθιμών αμαρτία. Εάν δεν ενεργεί μέσα μας η χάρη του Θεού, ό,τι πράττουμε είναι αμαρτία και νομίζουμε ότι είναι καλό. Γι' αυτό έχει η αυτογνωσία μεγάλη σημασία και είναι η πρώτη εκ των αρετών. Ρωτήσανε κάποτε τον Αββά Ορ, έναν μεγάλο ασκητή, ποιο είναι το κύριό σου μέλημα, πάτερ, εδώ στην έρημο, τι είναι το καλύτερό σου έργο, τι κάνεις. Προσπαθώ να θεωρώ τον εαυτό μου χειρότερο όλο. Αυτό είναι το σύνθημα της σημερινής παραπολής. Και το αποτέλεσμα, ο Θεός, ενώ στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη και τους ταπεινούς που έχουν κατέβει χαμηλά, χαμηλά, τους υψώνει. Εμείς ας μην μας υψώσει, ας μας κρατάει κάτω από τη χάρη του
κάτω από τη σκέπη του, να έχουμε την ειρήνη μέσα μας, να έχουμε φύγει από αυτή τη ψυχονευρωτική κατάσταση του υπερηφάνου, που δεν τον ικανοποιεί τίποτα, που θέλει όλοι να το χειροκροτούν. Και όπως είπε ένας μεγάλος συγγραφέας, η τρέλα στο βάθος είναι υπέρμετρος εγωισμός. Πάτε παράδειγμα το Χίτλερ. Το Χίτλερ, τον Νέρονα, που ήθελε ο Νέρονας να το χειροκροτούν, ότι είναι μεγάλος ποιητής όταν είχε έρθει στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο εγκληματία, το τέρας της φύσεως. Λοιπόν, ο Στάλιν, τα ίδια. Η τρέλα λοιπόν, καρπός του ακράτου εγωισμού. Σαν και αυτούς που υπάρχουν μέσα στα τρελοκομεία και σου λένε, είμαι ο Ναπολέον. Κάτσε προσοχή. Και το πιστεύει. Κατέληξε από διεργασία μεγάλη σιγά σιγά από εγωισμό. Ο Θεός λοιπόν να μας φυλάει από τον εγωισμό, να μας σκεπάζει με την ταπείνωση για να απολαύσουμε τη βασιλεία του Θεού.